κάνουν η μία τις πόλεις, μπορείτε να καταγράψετε στα οποία μπορούν να πάνε ή μπορούν να αναζητήσουν πού ήταν οι συγγενείς τους κάποτε, που ζούσαν. Υπάρχει αυτό εδώ η πόλη. Είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη. Είναι πάρα πολλά. Ναι, λέω, αν θέλουν να τα ψάξουν, μπορούν, έχουν ένα χάρτη ή να τους καθοδηγήσουμε, να τους πάμε κάπου. Το βιβλίο της Μόλχομ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τουριστικός οδηγός. Ναι. Λοιπόν, τους φέρνουμε λοιπόν τους ανθρώπους εδώ, αλλά δεν μπορούμε να τους διευκολύνουμε να δούμε αυτό για το οποίο έρχονται στην πόλη. Να δούμε δηλαδή την κληρονομιά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ το 1943 ζούσαν 50.000 Εβραίοι σε αυτή την πόλη. Ότι η Θεσσαλονίκη των Εβραίων ήταν αναφορά στο παγκόσμιο, στους Εβραίους όλου του κόσμου για τη μεγάλη κοινότητά της που είχε και την αυτοοργάνωσή της. Αυτό, αν φέρουμε λοιπόν τους ανθρώπους εδώ, δεν θα τους φέρουμε για τα λεφτά τους, θα τους φέρουμε να δουν όλα αυτά τα πράγματα. Και αν τα δουν όλα αυτά τα πράγματα και μείνουν ευχαριστημένοι, μπορεί να αφήσουν και τα λεφτά τους. Αλλιώς το πολύ πολύ να μην ξανάρθουν.